Χαίρετε, κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για την Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της ενικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως στα αρχαία χρόνια υπήρχε συνήθεια οι άνθρωποι να τιμούν εκείνους που γύριζαν νικητές από τους πολέμους, γιατί με την ανδρεία τους έσωσαν την πατρίδα, έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούμε τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι σε καιρούς δύσκολους και πονηρούς πάλεψαν με γενεότητα μέσω των Οικουμενικών Συνόδων για να διατηρηθεί η αλήθεια της πίστεως και η σωτηρία της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών. Η μεγάλη μάχη των διωγμών των ειδωλολατρών τελείωσε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τώρα όμως νέος κίνδυνος απειλεί την ενότητα της Εκκλησίας και αυτό είναι οι αιρέσεις. Πρώτα ο σατανάς προσπάθησε να διαλύσει την Εκκλησία με τους διογμούς, όμως δεν τα κατάφερε και προσπάθησε μετά με τις αιρέσεις και ακόμα προσπαθεί και πάλι δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Χριστός μας είπε ότι την Ορθόδοξη Εκκλησία Του δεν θα την νικήσουν ούτε οι πύλες του Άδου. Οι αιρέσεις με πείσμα και φανατισμό σύουν σι θέμελα το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Ο πρώτος μεγάλος αιρεσιάρχης που αναφάνηκε ήταν ο Άριος. Οι κακοδοξίες του Αρίου στρέφονται προς τον ίδιο τον Υιό του Θεού, αμφισβητώντας την θεότητά Του. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι χτίσμα Και το ότι ονομάζεται Υιός του Θεού είναι καταχριστικά, συμβολικό. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί ο Χριστός μας είναι Υιός του Θεού, γεννητός από τον Πατέρα, ομοούσιο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ο Επουράνιος Πατήρ είναι αγέννητος. Ο Υιός είναι γεννητός, γεννήθηκε δηλαδή από τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, διαπιστώνοντας τη νέα θύελα κατά της Εκκλησίας του Χριστού, συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν στην νίκαια της Βυθινίας, ώστε οι θεοφόροι πατέρες να αντιμετωπίσουν τις βλάσφημες αιρέσεις του Αρίου. Από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας προσήλθαν στην νίκαια της Βυθινίας στην Κωνσταντινούπολη 318 θεοφόροι ιεράρχες για να συγκροτήσουν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και να δώσουν την μεγάλη μάχη κατά του Αρίου. Ο Άριος ήταν πρεσβύτερος από την Αλεξάνδρεια και ήδη από πολύ νωρίτερα είχε αρχίσει να κηρύττει την αίρεση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού αρνούμενος την θεότητά του. Αναφέρεται μάλιστα στον βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ο οποίος θεωρείται και ο τελευταίος της ατελείωτης σειρά των μαρτύρων, ότι είχε αντιληφθεί εγκαίρο στην πλάνη του Αρίου και αφού δεν κατόρθωσε να τον μεταπίσει και να τον φέρει στην Ορθοδοξία, τελικά τον αφόρησε, δηλαδή τον απέκοψε από το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Ειδοποίησε συγχρόνω τους χριστιανούς να φυλάγονται από τον άνθρωπο αυτό που ερχόταν κοντά τους ως λύκος με ένδυμα προβάτου. Ο Άριος μόλις πληροφορήθηκε την σύλληψη από τους ειδωλολάτρες και την φυλάκηση του Αγίου Πέτρου, στέλνει δικούς του ανθρώπους στην φυλακή και ζητά να τον συγχωρήσει ο Επίσκοπος και να του επιτρέψει την ελεύθερη επικοινωνία με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Πέτρος όταν τα άκουσε αυτά μέσα στην φυλακή ταράχθηκε και τότε βλέπει μπροστά του τον Χριστό με τη μορφή ενός δωδεκάχρονου παιδιού που φορούσε ένα λινό λευκό χιτώνα σχισμένο από πάνω μέχρι κάτω. Το φτωχό παιδί έσφυγε πάνω του τον χιτώνα προσπαθώντας να κρύψει την γύμνωσή του. Ο Άγιος Πέτρος που αναγνώρισε ότι το παιδί αυτό ήταν ο Χριστός ρώτησε «Κύριε, ποιος σου έσχισε τον χιτώνα. Ο Χριστός με μεγάλο πόνο απάντησε, ο Άριος με τις κακοδοξίες του. Πρόσεξε να μην τον δεχθεί σε κοινωνία και σύστησε στους πρεσβυτέρους που θα σε διαδεχθούν να διαφυλάξουν την ορθόδοξη πίστη από τις επιθέσεις του. Ο Άριος βέβαια επίσημα δεν είχε αρχίσει την δράση του. Ο Χριστός όμως που γνώριζε τις κακόβουλες προθέσεις του, γι' αυτό συμβούλευσε τον Άγιο Πέτρο, ο οποίος αποπέμπει τους απεσταλμένους του Αρίου. Η δράση του Αρίου όμως εξαπλώθηκε τόσο πολύ που συγκλονίζει ολόκληρη την Εκκλησία. Γι' αυτό και συγκαλείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα οι θεοφόροι πατέρες που οι πιο πολλοί έφεραν ακόμη τα σημάδια των βασανισμών από τον τελευταίο μεγάλο διωγμό του Διοκλητιανού, με ζήλο έσπευσαν να δώσουν την μεγάλη μάχη κατά του Αρίου. Πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος όμως αφού κήρυξε στην αρχή έδωσε τον λόγο στους πατέρες. Για μέρες αγωνίζονταν με επιχειρήματα και παραθέσεις από την Αγία Γραφή να αποδείξουν την αλήθεια. Το πείσμα όμως των Αριανών δεν υποχωρούσε. Τότε ήταν που αναφάνηκε μέσα στους πατέρες ο μεγάλος αγωνιστής της αληθείας, ο Μέγας Αθανάσιος. Αυτός ήταν διάκονος, νεαρός στην ηλικία και συνοδός του Πατριάρχη Αλεξανδρίας στάθηκε ενώπιον όλων των συνέδρων και με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος σάρωσε τα νέφη της αίρεσης και έκανε να λάμψει η αλήθεια. Πίστης καθολική αυτή την είναι ένα θεόν εν τριάδι και τριάδα εν μονάδι σεβόμεθα. Μήτε συγχέοντες τας υποστάσεις, μήτε την ουσίαν μερίζοντες. Με απλά λόγια, η αληθινή πίστη, η ορθόδοξη πίστη αυτή είναι να πιστεύουμε σε ένα Θεό τριαδικό, ο οποίος είναι τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Δηλαδή ένας Θεός με τρία πρόσωπα, τρία πρόσωπα ένας Θεός. Το κάθε ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχει την δική του υπόσταση. Είναι ξεχωριστές οι υποστάσεις, γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Είναι μεν ξεχωριστές υποστάσεις, αλλά μία ουσία και μία θεότητα, ένας ο Θεός. Επάνω σε αυτήν την αρχή, οι 318 θεοφόροι πατέρες θέσπισαν τα επτά πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, τα οποία προσυπόγραψαν όλοι οι πατέρες. Μάλιστα κατά την διάρκεια της Συνόδου συνέβη να κοιμηθούν δύο ιεράρχες. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε εντολή να θέσουν τις αποφάσεις της Συνόδου στους στάφους των κοιμηθέντων και να σφραγίσουν καλά τους στάφους, ώστε με την χάρη του Κυρίου να υπογράψουν και αυτοί. Πράγματι, όταν ύστερα άνοιξαν τους στάφους, βρήκαν το κείμενο της αποφάσεως της πρώτης Συνόδου να έχει υπογραφεί και από τους κοιμηθέντες πατέρες. Ύστερα από όλα αυτά ο Άριος δεν άλλαξε πεπιθήσεις. Δήλωσε δίθεν μετάνοια και έστειλε στον Μέγα Κωνσταντίνο ένα έγγραφο στο οποίο διετύπωσε τις θέσεις του όχι ευθέως αλλά συγκεκαλυμμένες. Αυτό παραπλάνησε τον αυτοκράτορα που επέβαλε στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Άγιο Αλέξανδρο να δεχθεί σε συλλειτουργία τον Ερεσιάρχη Άριο. Ο Άγιος Αλέξανδρος προσευχήθηκε να μην επιτρέψει κάτι τέτοιο ο Κύριος και άκουσε ο Θεός την προσευχή του Αγίου Ιεράρχου. Ενώ ο Άριος πανηγύριζε την νίκη του και ετοιμαζόταν το πρωί της Κυριακής, να πάει να συλλειτουργήσει με τον Άγιο Αλέξανδρο, ένιωσε μία ενόχληση, η οποία τον οδήγησε σε ένα αποχωρητήριο και εκεί έβγαλε όλα τα εντός του και έτσι ξεψύχησε κακήν κακός ο αιρεσιάρχης. Η εκκλησία απαλλάχθηκε από τις βλασφημίες του Αρίου και διετράνωσε την ανώθευτη αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα τιμώντας τους θεοφόρους πατέρες, ομολογούμε ότι ο εν σαρκή αναληφθής Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Μωούσιος, με τον Πατέρα, τον Επουράνιο και το Πανάγιο Πνεύμα. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αγαπητοί μου αδελφοί, συμμετείχε και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όταν άκουσε ο Άγιος Νικόλαος τον Άριο να μιλά με ασέβεια για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τόσο πολύ οργίστηκε που σηκώθηκε και τον ράπισε δυνατά στο πρόσωπο ενώπιον του Αυτοκράτορα. Για την πράξη αυτή αφαίρεσαν από τον Άγιο Νικόλαο το επισκοπικό ομοφόριό του και το Ιερό Ευαγγέλιο και τον έκλεισαν στην φυλακή το ίδιο βράδυ τον επισκέφθηκαν ο Χριστός και η υπεραγία Θεοτόκος, που του έλυσαν τα δεσμά και του επέστρεψαν το Ευαγγέλιο με το ομοφόριο. Τα ξημερώματα λοιπόν τον βρήκαν λιμένο από τα δεσμά να έχει το ομοφόριο και να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο. Τότε ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος ήρθε συντετριμμένος, του ζήτησε συγνώμη και τον αποφυλάκησε. Όπως επίσης στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αγαπητοί αδελφοί, διέλαμψε και ο Άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος. Εκεί ο ταπεινός και πράος επίσκοπος Τριμηθούντος σηκώθηκε και πήρε το λόγο, παρότι κάποιοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να μην μιλήσει, διότι ήταν αγράμματος ήταν με ένα γράμμα κοσμικά, αλλά κατήχε την σοφία του Θεού, την αληθινή σοφία. Προς μεγάλη έκπληξη πάντων, ο Άγιος Σπυρίδων κατετρόπωσε τον Ερεσιάρχη Άριο με ένα υπερφυσικό θαύμα. Πήρε ένα κεραμίδι, το ύψωσε και είπε Ιστο όνομα του Πατρός» και ευθύς το πυρ που είχε ψήσει το κεραμίδι ανέβηκε προς τα πάνω. Η φωτιά που είχαν ψήσει το κεραμίδι. Έπειτα είπε και του ιού. Και το νερό που έπλασε το κεραμίδι χύθηκε κάτω. Και έπειτα λέει και του Αγίου Πνεύματος. Και άνοιξε την παλάμη του και είχε μείνει μόνο το χώμα με το οποίο ήταν φτιαγμένο το κεραμίδι όλοι έμειναν έκθαμβοι μπροστά στο θαύμα αυτό. Και τι συμβολίζει το θαύμα αυτό με απλά λόγια, ότι το κεραμίδι είναι ένα υλικό, αλλά αποτελείται από τρία στοιχεία, από νερό, φωτιά και χώμα. Και με τον τρόπο αυτό, απέδειξε ο Άγιος Σπυρίδων ένα Αγίο Πνεύματι, ότι και ο Θεός έχει μεν τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. να έχουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες πάντων των Αγίων Πατέρων και πάντων των Αγίων και να μας δίνουν και σε μας δύναμη να αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε την Ορθόδοξη πίστη μας όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και όπως δογμάτισαν οι Άγιοι Πατέρες. Στην συνέχεια της εκπομπής μα θα προχωρήσουμε στα Ιερά Αναγνώσματα της Κυριακή των Αγίων Πατέρων, στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Το κείμενο του Αποστόλου είναι από τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιο 20, στίχη 16 έως 18 και στίχη 28 έως 36. Εν εκείνες, έκρινεν ο Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γίνεται αυτό χρονοτριβή σε εντιασία. Έσπευδε γάρ ή δυνατόν είναι αυτό, την ημέραν της Πεντηκοστής γενέσθε η Ιεροσόλυμα. Από δε μιλή του, πέμψα εις έφεσον, μετεκαλέσα το τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτής. Προσέχετε εαυτής και παντί το πιμνίο. Ενώ ημάς το πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρ είδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λίκη βαρύησης ημάς, μη φιδόμενη του πιμνίου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμένα, του αποσπάν τους μαχητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν, νύκτα και ημέραν και παυσάμιν με τα δακρύον, νουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς, αδελφοί, το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν τη υγειασμένης πάσιν αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τες χρίες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Πάντα υπέδειξα μην ότι ου το κοπιώντας δι αντιλαμβάνεσθε των ασθενούντων. Μνημονεύει τε των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάρι ο «Και τ' αυτά, ειπών, θεί στα γόνατα αυτού, σύν πάσιν αυτής, προσήφξατο». Η Αποστολική Περικοπή της σημερινής Κυριακής, αγαπητοί αδελφοί, αναφέρει ένα συγκινητικό και τα αυτα ειπων θει στα γονατα αυτου συν πασιν γεγονός από την Τρίτη Αποστολική Περιοδία του Αποστόλου Παύλου, όταν επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα. Περνούσε ο ακούραστος Απόστολος Παύλο με πλοίο από τα παράλια της Μικράς Ασίας με την επιθυμία να συναντήσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Ήθελε όμως και να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Για τον λόγο αυτό δεν στάθηκε στην Έφεσο, αλλά σε άλλη πόλη, την Μίλητο και από εκεί έστειλε και κάλεσε να έλθουν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι της Εφέσου. Πράγματι εκείνοι με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθαν στην Μίλητο. Εκεί τότε ο θείος Απόστολος Παύλος τους μίλησε με πολύ αγάπη και τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές, οι οποίες ισχύουν για πάντα. «Προσέχετε», του είπε, «τη συμπεριφορά σας ανάμεσα στους χριστιανούς. Προσέχετε τι θα λέτε και πώς θα συμπεριφέρεστε. Πολλοί σας παρακολουθούν και πρέπει όλοι να οικοδομούνται από την διαγωγή σας. Προσέχετε ακόμη και όλο το πνευματικό σας πίμνιο για το οποίο σας χειροτώνησε και σας τοποθέτησε ως επισκόπους και ιερείς το Άγιο Πνεύμα, για να πιμένετε, να διδάσκετε και να προφυλάσετε από τις πλάνες και τις αιρέσεις τα τέχνα της Εκκλησίας του Θεού, όλους δηλαδή τους χριστιανούς. Μην ξεχνάτε ότι την Εκκλησία ο Κύριος την ίδρυσε με το Πανάγιο αίμα Του που έχησε επάνω στο Σταυρό. Να προσέχετε πολύ, διότι γνωρίζω πως τώρα που θα φύγω εγώ, θα ορμήσουν ψευδοδιδάσκαλοι, πλανεμένοι και αιρετικοί, σαν λύκοι άγριοι, μέσα στο πίμνιο της Εκκλησίας του Χριστού. Λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του πίμνιου. Λύκοι άγριοι δηλαδή που δεν θα τους νοιάζει καθόλου για το πίμνιο αυτοί με κάθε τρόπο και χωρίς σύκτο θα προσπαθήσουν να παρασύρουν τους πιστούς και να τους μεταδώσουν τις ερετικές διδασκαλίες τους και να βλάψουν ανεπανόρθωτα τις ψυχές των λογικών προβάτων. Αλλά το χειρότερο θα είναι ότι και από εσά τους ίδιους θα παρουσιαστούν μερικοί που θα διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και θα προσπαθούν να παρασύρουν τους χριστιανούς και να τους κάνουν οπαδούς τους. Μεγάλος λοιπόν και διπλός ο κίνδυνος, και εσωτερικός και εξωτερικός. Προσέξτε, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί πολλοί από εσάς, τους επισκόπους και ιερείς, θα πέσουν στην αίρεση, είτε εν αγνία, αυτό συμβαίνει, είτε εν γνώση, για συμφέροντα κλπ. Όπως έκανε και ο Άριος, αγαπητοί αδελφοί ο οποίος προσπάθησε να πολεμήσει την Εκκλησία του Χριστού, φέροντας τον μανδύα της ευσεβίας, καθότι ήταν ιερέας. Όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο διάβολος πολεμά την Εκκλησία απ' έξω, με τους διωγμούς, τους πολέμους κλπ, αλλά πολεμά και από μέσα, με τους ερετικούς ψευδεπισκόπους. Πρέπει λοιπόν να έχετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πολύ προσοχή. Πρέπει να είστε άγρυπνοι και να μην επιτρέψετε σε κανέναν να παρασύρει τους χριστιανούς με τις αιρετικές διδασκαλίες του. Δεν θυμάστε πώς συμπεριφέρθηκα εγώ τρία χρόνια ολόκληρα που έμεινα μαζί σας. Η και νύχτα συνεχώς, με δάκρυα, δεν έπαυσα να νουθετώ και να συμβουλεύω και όλους μαζί και τον καθένα σας ξεχωριστά, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του καθενός. Αλλά τώρα φεύγω και όπως προβλέπω δεν πρόκειται να συναντηθούμε πάλι. Γι' αυτό αδελφοί σας εμπιστεύομαι εξ ολοκλήρου στον Θεό για να σας προστατεύει από τους διαφόρους κινδύνους εάν ακολουθείτε τον Λόγο του Θεού που σας κήρυξα και που η χάρη του Θεού μας αποκάλυψε, δεν θα παρασυρθείτε από τις πλάνες και από τις αιρέσεις. Στον Θεό λοιπόν σας αναθέτω να σας προστατεύει και να σας οικοδομεί πνευματικά, ώστε να προάγεστε στην εν Χριστό ζωή και να κληρονομήσετε κι εσείς μαζί με όλους τους χριστιανούς την ουράνια βασιλεία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ούτε χρήματα επεθύμησα να έχω, ούτε πολλά και πολυτελή ενδύματα. Για να εξοικονομώ όσα χρειάζονταν για τη δική μου συντήρηση και των συνεργατών μου, εργαζόμουν χειρονακτικά με τα ροζιασμένα αυτά χέρια, ώστε να μην επιβαρύνω κανέναν. Με κάθε τρόπο σας έδωσα παράδειγμα πώς πρέπει κι εσείς να συμπεριφέρεστε εργαζόμενοι δηλαδή και εσείς, βαριά και κοπιαστικά, πρέπει να προλαμβάνετε κάθε αφορμή σκανδαλισμού των αδυνάων τον αδελφών στην πίστη και μάλιστα πρέπει να τους βοηθάτε να προοδεύσουν και να γίνουν δυνατοί πνευματικός. Πρέπει ακόμη να θυμάστε και τα λόγια του Κυρίου ο οποίος είπε ότι καθιστά τον άνθρωπο ευτυχέστερο το να δίνει παρά να παίρνει και όταν ακόμη δικαιούται να πάρει. Και αφού τα είπε αυτά ο θείος Απόστολος, γονάτισε και μαζί του γονάτισαν και όλοι οι πρεσβύτεροι της Εφέσου. Εκεί, μετά από την τόσο συγκινητική και συγκλονιστική διδασκαλία, ο Απόστολος Παύλος ανέπεμψε θερμή και ολόψυχη προσευχή υπέρ των χριστιανών, και υπέρ των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Τι ωραίο, τι ευλογημένο πράγμα να αρχίζει κανείς το έργο του και να το τελειώνει με προσευχή. Όταν αρχίζει το πρωί να δοξολογεί τον Θεό και να ζητεί την ευλογία και την προστασία του και όταν τελειώνει το βράδυ να ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό που μας δίνει δυνάμεις, υγεία και ευκαιρίες για να εργαζόμαστε. Με την ευλογημένη εργασία του ο άνθρωπος, ακόμη και όταν είναι κουραστική, θα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις ανάγκες του και δεν θα γίνεται βάρος στους άλλους. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμόζεται ο μακαρισμός του Κυρίου, ότι δηλαδή είναι καλύτερο να μπορεί από τα δικά του στους άλλους και όχι να παίρνει από τους άλλους. Ο Κύριος ας μας ευλογεί και ας μας αξιώνει να περνούμε τη ζωή μας όπως ο ίδιος κανόνισε, ζητώντας και λαμβάνοντας από Αυτόν την Θεία Ευλογία Του. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί αδελφοί, θα μελετήσουμε το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17ο, στίχη 1 έως 13. Είναι ένα απόσπασμα από την αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας, την οποία έκανε την Μεγάλη Πέμπτη στον κήπο της Γευσιμανή. Το καιρό εκείνο, Επάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού ή των ουρανών είπε «Πάτερ ελίληθεν η ώρα, δόξα σόν σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό, δόση αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην η ζωή, αυτη δε στην η ζωη ή να τον μόνον των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι να και νυν δόξασον με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον, προτού τον κόσμον είναι, παρασύν. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ούς δεδοκάσμοι εκ του κόσμου. σύ ήσαν και εμεί αυτούς δεδοκάς. Και τον λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμοι παρασού εστίν. Ότι τα ρήματα α δεδοκάσμι δεδοκα αυτής. Και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστεψαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοχάσμι, ότι σύ εσύ, και τα εμά πάντα σα εστί, και τα σα εμά, και δε δόξας με εναυτής. Και ουκέτι μί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοχάσμι, να ναόσιν εν, καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκασμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημι ο ιός της απολίας, η να η γραφή πληρωθή νυν δε προσέ έρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχω σι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν εαυτής. Όσα αναφέρονται σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, είναι η αρχή και ένα μέρος της θερμής προσευχής του Κυρίου που έκανε μετά από τον μυστικό δείπνο την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ λίγο προτού συλληφθεί και η οποία είναι γνωστή ως αρχιερατική προσευχή, καθότι ο Χριστός μας είναι ο Μέγας Αρχιερέας. Για αρκετή ώρα μετά από την αναχώρηση του Ιούδα, ο Κύριος δίδαξε τους μαθητές. Οι τελευταίες αυτές διδασκαλίες του Χριστού είναι και η μεγαλύτερη αποκάλυψη για το θεϊκό πρόσωπό του. Όταν λοιπόν ο Κύριος τελείωσε την διδασκαλία του στον μυστικό δείπνο, μαζί με τους μαθητάς του πήγαν στον κήπο της Γέθσημανη, στο όρος των ελαιών. Εκεί ο Χριστός σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήρθε πλέον η ώρα που έχει ορίσει για να προσφέρω την σταυρική θυσία υπέρ του κόσμου. Δέξου τη θυσία μου και δόξασε τον Υιό σου και κατά την ανθρώπινη φύση του, για να σε δοξάσει και ο Υιό σου με την σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την σταυρική του θυσία και με την μεσητεία που θα συνεχίζει να προσφέρει ο αιώνιος αρχιερεύς. Στον Υιό σου έδωσες εξουσία να χαρίζει την αιώνια ζωή σε όλη την ανθρωπότητα σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που πίστεψαν και τους οποίους εσύ έδωσε σε Αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η αιώνια ζωή, το να προάγονται συνεχώς με ζωντανή επικοινωνία με Σένα στην γνώση Σου του μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού τον οποίον απέστειλες εις τον κόσμον. Εγώ σε δόξασα στη γη γνωστοποίησα το όνομά σου στους ανθρώπους και έκανα υπακοή πλήρως στο θέλημά σου. Ο Χριστός μας ως άνθρωπος έκανε τελεία υπακοή στο θέλημα του Πατρός. Και λέει έπειτα ο Χριστός μας «Και με την θυσία που θα προσφέρω μετά από λίγο επάνω στο Σταυρό, θα φέρω εις πέρα στο έργο που μου ανέθεσες να κάνω». Τώρα λοιπόν δόξασέ με πατέρα μου και ως άνθρωπο με την δόξα που είχα κοντά σου ως προαιώνιος Υιός σου προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου και έκανα γνωστές τις άπειρες τελειότητές σου στους ανθρώπους που απέσπασες από τον κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας και τους έδωσες σε εμένα. Δικοί σου ήταν οι άνθρωποι αυτοί, διότι είχαν αγαθή διάθεση. Αυτούς τους έδωσε σε εμένα και αυτοί τήρησαν τον λόγο σου, τον οποίο τους φανέρωσα και τους δίδαξα. Τώρα τον έμαθαν πιο τέλεια και πίστηκαν ότι και η διδασκαλία μου και τα έργα μου και όλα γενικώ όσα μου έδωσες προέρχονται από εσένα. Και αποδέχθησαν πλήρω λόγου μου και πίστεψαν ότι είμαι ο Υιός σου και ότι εσύ με απέστειλε στον κόσμο. Για αυτούς λοιπόν σε παρακαλώ, ως μέγας και αιώνιος αρχιερεύς και μεσίτης. Την ώρα αυτή δεν σε παρακαλώ για τον κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες και που δεν πάβουν να είναι δικοί σου. Και όχι μόνον αυτοί, αλλά και όσοι ανήκουν σε μένα δική σου είναι, καθώς και τα δικά σου είναι δικά μου. Εγώ έχω δοξαστεί από αυτούς που μου έδωσες, διότι αυτοί αναγνώρισαν ότι είμαι Θεός και πίστεψαν σε μένα. Αλλά τώρα δεν θα είμαι όπως μέχρι τώρα σωματικά παρόν στον κόσμο για να τους ενθαρρύνω και να τους ενισχύω με την σωματική μου παρουσία ενώ αυτοί θα είναι στον κόσμο, διότι δεν τελείωσαν ακόμη την αποστολή τους. Εγώ έρχομαι προς εσένα, Πάτερ Άγιε. Αυτούς που μου έδωσες, φύλαξέ τους με την πατρική και παντοδύναμη προστασία σου, ώστε να παραμένουν ενωμένοι με μένα και αναμεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και την ομοφροσύνη όλοι ένα ηθικό σώμα, όπως ένα είμαστε και εμείς, που έχουμε μία και την αυτή ουσία και φύση. Παρακαλεί ο Χριστός εδώ πέρα τον Πατέρα Του για όλους τους χριστιανούς, να είναι εν όσι, να είναι δηλαδή ενωμένοι να υπάρχει ενότητα, ένα εν γιο πνεύματι, ένα αγάπη και με την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα με την πατρική και ισχυρή προστασία σου. Αυτούς που μου έδωσες, τους φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνον ο Υιός της Απολίας, ο Προδότης Ιούδας ο Ισκαριώτης. Και έτσι πραγματοποιήθηκαν οι προφητείες της Αγίας Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς εσένα, και την προσευχή αυτή σου την απευθύνω τώρα που βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο, ώστε αυτοί, έχοντας την πεποίθηση ότι εσύ πλέον θα τους προστατεύεις, να έχουν μέσα τους πλήρη και τέλεια χαρά, σαν αυτή που αισθάνομαι και εγώ τώρα, διότι επανέρχομαι πλησίον σου. Πόση παρηγοριά, πόση ενίσχυση μας δίνουν αγαπητοί αδελφοί τα λόγια αυτά της αρχιερατικής προσευχής του Χριστού. Δεν είμαστε μόνοι και εγκαταλελειμμένοι στον κόσμο. Μας περιβάλλει η ιστορική αγάπη του ουράνιου πατέρα. Μας παρακολουθεί πάντοτε η αρχιερατική μεσητεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας προσφέρονται πλούσια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο που με την σταυρική του θυσία και με την αρχιερατική του μεσητεία μας συμφιλίωσε με τον ουράνιο πατέρα και μας ανέδειξε κληρονόμους της ουράνιας βασιλείας του. Αμήν γέννητο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.